Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από καιρούς καιρών που θέλουμε να ακούμε να μαθαίνουμε πώς πάνε τα πράγματα, είτε στο Αττικό, είτε στο Τζάνιο, είτε στον Ευαγγελισμό. Στη δική σας πραγματικότητα, στην οίκια μπαίνει η μέρα, φεύγει η εφημερία με τις σκέψεις. Προσέρχεται και φεύγει ο γιατρός κάθε μέρα, κυρία Γρογιάννη. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα μας πετυχαίνεται και σε μέρα που έχουμε γενική εφημερία. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι πάρα πολύ καλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού, που παρότι τα βλέπουμε αυξημένα, προς το παρόν δεν έχει εκφραστεί αυτό σε μια πίεση στο σύστημα υγείας όπως το προηγούμενο διάστημα, αλλά όσον αφορά την λιπίνοσιρότητα, η οποία εμφανίζεται αρκετά αυξημένη. Συνοσιρότητα είπατε. Την λιπίνοσιρότητα, ναι. Η οποία εμφανίζεται αυξημένη και θεωρούμε ότι είναι απότοκο και όλης της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή των 2 χρόνων της πανδημίας, που ήταν πολλά πράγματα που έμειναν πίσω και που δυστυχώς το σύστημα υγείας δεν κατάφερε να τα διαχειριστεί. Δηλαδή τις χρόνιες παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται και έρχονται και στις εφημερίες και καθημερινά επιδεινωμένες. Ασθενείς που δυστυχώς επειδή ο προσευρηματικός έλεγχος δεν λειτουργήσε σωστά τα 2 χρόνια και δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, επίσης έρχονται με διαγνώσεις νόσων που θα μπορούσαν να είχαν διαγνωστεί νωρίτερα σε προχωρημένο στάδιο πλέον, και είναι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν και τα οποία δυστυχώς θεωρούμε ότι με τις αλλαγές που προωθούνται αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας, αυτό δηλαδή που η κυβέρνηση ονομάζει νέο ΕΣΥ, θα επιδεινωθούν, δεν θα πάνε καλύτερα. Άρα σημειώνεται πρώτα απ' όλα την ανάγκη της ουσιαστικής ενίσχυσης στην πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Την ανάγκη της ουσιαστικής ενίσχυσης στην πρωτοβάθμια, η οποία δυστυχώς όχι μόνο δεν ενισχύεται, αλλά φαίνεται να υποψηλώνεται, και την ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας σε προσωπικό, η οποία επίσης, από ό,τι προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση, δεν πρόκειται να έρθει όταν ανακοινώνεται η είσοδος ιδιωτών στο δημόσιο σύστημα υγείας με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις. Δηλαδή είναι μια ομολογία επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μας, ότι δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κύριε Γρογιάννη, στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 90.000 περιπτώσεις επαναλημώξεων. Το βλέπετε και στο νοσοκομείο αυτό? Ναι, το βλέπουμε και στα νοσοκομεία αυτό. Αυτό που μας προβληματίζει δεν είναι μόνο βέβαια το ζήτημα της επαναλήμωξης, αλλά είναι το ζήτημα του κατά πόσο υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος ώστε να προλαμβάνεται η διασπορά. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι όπως ακριβώς λέγαμε και πριν από μισό χρόνο ή πριν από ένα χρόνο που είχαμε ξαναμιλήσει και μαζί και βάζαμε αυτά τα ζητήματα, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διασπορά σε χώρους που θα μπορούσε να προληφθεί, όπως είναι στα σχολεία, όπως είναι στους χώρους δουλειάς, όπως είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να μην βελτιώνεται, αλλά ίσα ίσα να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, η ίδια πολιτική και να υπάρχει αυτή η μεγάλη διασπορά. Η διασπορά εντός των νοσοκομείων. Υπάρχει διασπορά εντός των χώρων του νοσοκομείου, κύριε Γρογιάννη? Έχετε αυτή την αίσθηση, μια εικόνα τέτοια? Λαμβάνω τα δέοντα μέτρα μέσα στο νοσοκομείο. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, συγγενείς έρχονται, συνοδοί φεύγουν. Διασπορά εντός των νοσοκομείων φυσικά και υπάρχει και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όταν ένας ασθενής έρχεται για να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο νόσημα, εν τέλει να φεύγει με κορονοϊό. Και αν θέλετε, είναι και φυσικό και επόμενο των συνθηκών που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν υπάρχουν θάλαμοι οι οποίοι είναι πεντάκλινοι, εξάκλινοι, στην οίκια έχουμε μέχρι και 17κλινο θάλαμο, καταλαβαίνετε ότι εκεί μέσα ένας ασθενής ή ένας συνοδός να βγει θετικός, πραγματικά έχει πάρει φωτιά και έχει γίνει διασπορά σε άλλα 16 άτομα. Το λιγότερο, σε τους συγγενείς και όσους μπαίνουν, είναι πολύ περισσότεροι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι άσχημες συνθήκες που δεν έγιναν τώρα αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν και πιο πριν, αλλά δυστυχώς δεν βελτιώθηκαν και ίσα ίσα επιδεινώνονται, επιτείνουν και αυτό το πρόβλημα της διασποράς μέσα στο νοσοκομείο. Μόνο το προηγούμενο διάστημα έγινε μια προσπάθεια να φορτωθεί και στους υγειονομικούς, δυστυχώς. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γρογιάννη, εσείς νοσοκομείο της Νίκαιας, μια εικόνα που έχετε, υπάρχουν διάφορες μεταλλάξεις, η Δέλτα, η Όμικρον, η Όμικρον 2, από τα περιστατικά τα οποία περνούν και φτάνουν και στα χέρια τα δικά σας, βλέπετε διαφορά όσον αφορά την ανάγκη αντιμετώπισης, άλλη στρατηγική ακολουθεί ο γιατρός αναλόγως την ποια μετάλλαξη έχει τρώσει τον ασθενή?
Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε σαφή εικόνα του ποια μετάλλαξη έχει το κλωδό. Αναφορικά και με τη θεραπεία δηλαδή, αυτό το ερωτώ. Η θεραπεία σε γενικές γραμμές είναι ίδια. Εντάξει, πιθανολογούμε βάσει τη βαρύτητα το ποια μετάλλαξη μπορεί να έχει ο ασθενής, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς δεν έχουμε εικόνα της μετάλλαξης που έχει ο κάθε ασθενής που εξετάζουμε σε επίγοντα ή που νοσηλεύουμε. Αυτά κυρίως ανακοινώνονται κεντρικά, δηλαδή δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά, σε αυτές τις πληροφορίες. Άρα η αντιμετώπιση λοιπόν είναι κοινή σε οποιαδήποτε παραλλαγή. Η αντιμετώπιση είναι κοινή. Αυτό που θα ήθελα να πω απλά πριν κλείσουμε είναι ότι επειδή εμείς προγραμματίζουμε και το επόμενο διάστημα και σαν ΕΙΝΑΠ και σαν Ομοσπονδία κινητοποίησης, έχουμε απεργία στις 6 του Απρίλη ενάντια στο νέο ΕΣΥ και δεν έχουμε μόνο εμείς, είναι μια απεργία που έχουν πάρει απόφαση πολύ κλάδι και πιθανόν να γενικευτεί κιόλας και στην ΕΣΥ και στην ΑΔΕΔΗ και βάζουμε σαν αιχμή αυτά τα νέα μέτρα για το νέο ΕΣΥ που θεωρούμε ότι θα φέρουν συγχωνεύσεις, θα φέρουν κλεισίματα νοσοκομείων στην πράξη του ιδιωτικού τομέα. Κύριε Αγρογιάννη, πολύ ευχαριστούμε την παρουσία σας στην εκπομπή, όπως επίσης την παρουσία όλων των γιατρών και των νοσηλευτών στην κάθε εφημερία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.